Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ρίου 62 άτομα με κορονοϊό, εκ των οποίων 15 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας καταγράφονται 47 νοσηλίες, με 5 από αυτές να εντοπίζονται στη ΜΕΘ. Είναι δύσκολη. Είναι ελεγχόμενη ακόμα, αλλά είναι αρκετά δύσκολη γιατί θα αναγκαστούμε πιθανώς να εκπτύξουμε, να εκπτυχθούμε κι άλλο, μάλλον και ανοίξουμε μια τρίτη κλινική COVID. Αν χρειαστεί, θα συμβεί. Θα δούμε, θα κάνουμε κάποια διακίνηση σήμερα, αλλά είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 62 άτομα συνολικά στο νοσοκομείο μας, εκ των οποίων 15 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα ενεργά κρούσματα στην Αχαΐα ξεπερνούν τα 700, με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατοίκον περιορισμό υπό στενή ιατρική παρακολούθηση να υπερβαίνουν τους 600. Φυσικά μια αύξηση η οποία δεν έχει σταματήσει. Έτσι, το είχαμε δει και τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη δυστυχώς. Βλέπετε τα νούμερα ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή μας. Απλά συνιστώ πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή για το σύστημα, έχει αρχίσει και πιέζεται αρκετά. Οι ηλικίες είναι σε όλο το φάσμα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε κυρίως ηλικίες άνω των 50-60 ετών αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο τη διασπορά εντός των οικογενειών. Ήταν αναμενόμενο, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να δούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι με συνοσηρότητες έχουν κακή πρόγνωση. Την ίδια ώρα, το Σαββατοκύριακο, ο ηλιόλουστος καιρός έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς πατρινούς να βγουν από τα σπίτια τους και κάποιοι να συγχρονιστούν ανάμεσα σε εκατοντάδες συμπολίτες τους, χωρίς τη χρήση μάσκα σε κεντρικά και παραλιακά σημεία της πόλης. Οι επιστήμονες συνιστούν μεγάλη προσοχή και τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής, καθώς τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας θα αντιμετωπίσουν προβλήματα εάν ο αριθμός των νοσηλευωμένων αυξηθεί ραγδαία. Βέβαια, υπάρχει στο νοσοκομείο Ρίου και η νέα κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία περιλαμβάνει δύο κλίνες, ενώ η έκτη υγειονομική περιφέρεια έχει καταστήσει σαφές πως σε περίπτωση που τα περιθώρια στενέψουν θα ανοίξουν νέες κλινικές.